Εάν θέλετε να έχετε αξιοπιστά coins, την έχετε πάρει να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται, μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off. Το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, Ζωτάξ εδώ, νέο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε μετά πάρα πολύ καιρό που έχει δείξει γρήγορο στο main μας account. Δεν πολύ έπαιζα FIFA αυτή την περίοδο λόγω χρηστικής, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μπήκα, βγήκαμε αν δεν κάνω λάθος rank 6, οπότε έχουμε το premium του Week Pack, τα κόκκινα κλασικά και 100K gift TK Pack. Ελπίζω να πάει καλά, μετά θα ανοίξουμε Margin Match αυτολογικά για ένα player pick. Εννοείται μην ξεχάσετε να κάνετε like, μια χαφρίνηση και στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Πάμε να ανοίξουμε τα κόκκινα. Γενικά δεν έχω πολλά expectations από τα Red Picks, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Στο πρώτο μας δίνει τον Aller, 83 overall, ok. Γενικά έχει καλά overall νομίζω, έχει πολλούς 86 άρδες και 85 άρδες αυτή τη Team of the Week. Οπότε δεν θα μεγάλα για να βγάλω κάτι high rated σχετικά, μπας και μπει σε κάποιες BC. Οπότε για να δούμε τι είναι το δεύτερο. Έχουμε The Licht και Royce, ok. Εντάξει, έχω και κουλιμπαλί σε τριμπάκι, δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Unusable αυτή η κάρτα, οπότε πάμε με τον Delete. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, αλλά εντάξει, λογικά θα βρει κάποιε βίσιο Delete και αυτό. Οκ, okay, εντάξει, μέτρια κλασικά τα κόκκινα, δεν περιμένετε κάτι καλύτερο. Πάμε στα packs. Πάμε στα packs, θέλω τουλάχιστον knockout. Είδα από το 50k pack και από το 100k pack. Τώρα το premium team of the week pack δεν το σχολιάζω καν, είμαι σίγουρο δεν βγάλει κάτι καλό. Αν και η team of the week είναι καλή, έχει δηλαδή καλή, έχει καλέ κάρτε 85 και overall. Οπότε κάτι μπορεί να βγει, να πηγαίνει τουλάχιστον 30.000. Το 50k pack τι είναι, δεν είναι καν εγώ, ότι είναι boards, μπορεί να είναι και ο Σίλβα, 85, μπορεί να είναι και ο ποιος άλλος, ο Αλμπέρτο μπορεί να είναι. Α δούμε, ο Αλμπέρτο είναι, ο Χιμένεθ και ο Βολάντο, και βγάλαμε τουλάχιστον 3 boards. Να είναι πραγματικά το 100k pack στο walkout, να βγάλουμε τουλάχιστον 30 χιλιάρικα κάπου εκεί, 20-30 χιλιάρικα, δεν θα με χαλάγανε καθόλου, για να το ανοίξουμε να δούμε τι έχουμε. Ok, έχουμε ρότο the final, χιλί. Είναι ο Σάντζες, οκ, δυστυχώς. Αχ, είναι καλή κάρτα, οκ, αλλά δυστυχώς το είχα και το match με τη Liverpool. Έχασε 2-0 στο Μιλάνο, οπότε δεν νομίζω να περάσει με τίποτα βασικά Ιντερ. Οπότε η κάρτα θα μείνει όπως έχει. Και είναι και άδικο γιατί η Ιντερ θα μπορούσε να έχει φέρει τουλάχιστον ένα χ. Πόσο πηγαίνει, αποκλείται να πηγαίνει τόσο πολύ, εντάξει, λογικά 40 χιλιάρικα. Ναι, είναι κρίμα γιατί είχε το δοκάρι με τον Τσαχάνογλου στην αρχή και πολλές ευκαιρίες. Τώρα το είχα δει το παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν είναι και άσχημη κάρτα. Σκέφτομαι μήπως κάνω, το είχα από την αρχή στο μυαλό μου, τον Λαουτάρο. Τώρα με τον Σάντρες ταιριάζει γάντι να κάνουμε τον Λαουτάρο Μαρτίνες, την Honorable Mention, και έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλή κάρτα. Οπότε μπορούμε να το συνδυάσουμε κάπως έτσι. Θα το σκεφτούμε μετά. Για να ανοίξουμε και το premium Team of the Week Pack, να δούμε τι θα βγάλουμε. Θέλω τουλάχιστον μια 85 κάρτα να πούμε ότι έχουμε λίγο profit. Τι είναι, Χάλερ είναι, είναι ο Χάλερ. Εντάξει, ο Γατρία overall έχει, δυστυχώς άλλη μια φορά είναι μέτριο το player, το premium team of the week pack. Τι άλλο να κρύβει μέσα, δεν νομίζω να έχει κατάλληλο καλό. Γκαμέιρο και Χόλτμαν, ok. Έκανα λοιπόν 580 sim player picks, να δούμε βάση και βγάλαμε κάτι για να κάνουμε και το Λαουτάρο όπως σας είπα. Ξεκινάμε με Μουνιάιν, ο οποίος ελπίζω να μην είναι αντρέο duplicate, αλλά και να είναι θα τον βάλουμε σε SBC, δεν πειράζει. Οκ, okay, εντάξει, θα το βάλουμε σε κάποιες BC. Προχωράμε, θέλω τουλάχιστον έναν 85 συν, το λιγότερο. Γιατί, οκ, okay, δίνει ζυγές, μια χαρά 84 όπλα. Σας έχω ξαναπεί, τα 80 ή player picks είναι πάρα πολύ OP και ελπίζω να με δικαιώσει και τώρα. Δεν έχω κανένα πάρα πολλά γιατί δεν έχω και πολύ φόντερ. Αλλά, οκ, okay. Εδώ πέρα δίνει και Gray, δίνει και Moreno. Νομίζω ότι η λογική είναι να πάρουμε το Moreno που είναι 86 όπλα. Αλλά τώρα, αυτός αφού είναι και αντρέ, δεν άξιζε να το δοκιμάσουμε, να τον πάρουμε. Οπότε Moreno. Οκ, okay, έχουμε 2 ακόμα. Θα δούμε τι βγάλουμε εδώ πέρα. Δίνει κόμπα 83. Μέχρι στιγμή ήταν 86, 1,84 και 2,83. Εντάξει, τι είναι και άσχημα. Άμα κλείσουμε το τελευταίο με κάτι καλό, 84 είναι να μεγάλωσε καθόλου. Και δίνει μίλια 87. Πάρα πολύ ωραία. Θα σα το έχω ξαναπεί. Τα 80 player picks όταν μπαίνουν να τα κάνετε δίνουν πολύ καλό φόντερ. Εμένα προσωπικά πάντα μου βγάζουν 84 και οκ. Okay. Επίση, παιδιά, για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό μου βγάζει κάτι καλό από το preview το 7,5k pack. Βάλαμε τρίπλη 86. Είχε πάρα πολύ καιρό, δηλαδή νομίζω φέτος να μην έχω πάρει τουλάχιστον 3 με 4 preview packs τα 7,5k, δεν μου είχε βγάλει τίποτα καλό. Μας έβγαλε το τρίπλη ο οποίος πηγαίνει πάνω από 30.000. Οκ, okay, κάναμε και το Λαουτάρο και πάμε να αναρτήσω την ομάδα. Αυτή η ομάδα, παιδιά, όπως τη βλέπετε, είναι προσωρινή. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές σίγουρα. In-game θα σας δείξω πώς είναι το σύστημα. Όπως βλέπετε, βάλαμε το Σάντσες, κάναμε το Μαρτίνεθ, πήραμε Μπαρέλα και Γκουαρδάδο και επαναφέραμε τον Κουντέ, ο οποίος θα φύγει στο μέλλον. Απλά τώρα προσωρινά τον έχουμε μέσα. Είναι τρεις παίχτες αυτά και μισθροί, ο Φεκίρ, ο Τανζούμα και ο Κουλιμπαλί. Και αυτό θέλω κάπως να το βελτιώσουμε, να είναι τουλάχιστον ένας με δύο σε 7 και μισθροί.
Και in game θα είμαστε κάπως έτσι. Αντί για τον Πολιτάνο θα περνάει ο Γιορέντε και θα είναι CDM με τον Μπαρέλα. Δεκάρια ο Ντανζούμα και ο Φεκίρ. Μπροστά ο Σάντσες Μαρτίνεθ. Η άμυνα, όπως τη βλέπετε, δεν αλλάξει κάτι. Οπότε αυτά θα παίξω τώρα πολύ ράβα και γουλού μέσα στη εβδομάδα. Οπότε ελπίζω να βγάλουμε κάτι καλά από τα packs και να την αναβαθμίσουμε λίγο τη squad. Αυτά τα λέμε αύριο μεθαύριο με ένα βιντεάκι. Γεια σας.